ελληνικός λαός γιορτάζει την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Φοροτιμής και ευγνωμοσύνης απόντησαν στους ηρωικούς προγόνους μας, οι οποίοι μέσα από τα δεσμά της σκλαβιάς διατήρησαν με τον αγώνα τους διαμέσου των αιώνων ασβεστητή φλόγα του έθνους, μαθητές, σύλλογοι και τα στρατευμένα νιάτα. Ήρωες του 1821 που έκαναν πράξη το όνειρο και τις ελπίδες όλων των προηγούμενων γενεών, εξασφαλίζοντας σε εμάς μεταξύ άλλων τα δύο υπέρτατα αγαθά, την ανεξαρτησία μας ως έθνος αλλά και την ελευθερία μας. Μέλη πολιτιστικών συλλόγων με τις παραδοσιακές τους φορεσιές τίμησαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου, παρελάβνοντας με υψηλό το εθνικό φρόνημα. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρήλασαν τιμώντας τους προγονικούς αγώνες ενάντια στον κατακτητή. Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με άψογο βηματισμό και επιβλητικό παράστημα εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών ολοκληρώνοντας την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Κομωτινή. Χάσαμε τον δρόμο μας γιατί νομίζαμε ότι έχουμε να πληρώνουμε μόνο τα δάνειά μας. Αλλά εκείνο που πληρώσαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι χάσαμε τα ιδανικά μας και τα πληρώνουμε. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζουν αυτοί που δεν έχουν πόδια, χέρια, γλώσσα, κεφάλι, όλοι αυτοί οι οποίοι θυσιάστηκαν για τον αγώνα. Και εμείς μέσα από τον αγώνα και τη θυσία τους σήμερα καλούμαστε να πάρουμε μαθήματα. Έτσι λοιπόν σήμερα η Ελλάδα γίνεται όλη ένα φροντιστήριο αξιοπρέπειας, ζωής, θυσίας, αγάπης και πίστης προς τον Θεό και στην πατρίδα. Τη διαβεβαίωση πως ο πρωτογενής τομέας θα αναγεννηθεί και η οικονομία της χώρας θα ανασυνταχθεί σύντομα έδωσε στον ελληνικό λαό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από την Κομωτινή Παναγιώτης Γουρίδης. Η εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας είναι ένας συνεχής διαχρονικός αγώνας. Σήμερα η πατρίδα δίνει έναν αγώνα πραγματικά όλος ο λαός για να μπορέσει να αποφύγει την οικονομική υποδούλωση, να πολεμήσει την ανθρωπιστική κρίση, να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν οι ανισότητες. Δίνει μια μάχη κυρίως για την αξιοπρέπειά της, αλλά και μια μάχη για την ανάταξη της οικονομίας της, την πρόοδο και την παραγωγή. Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Θα την κερδίσουμε όλοι ενωμένοι. Όλος ο λαός, ενωμένος. Και αυτό το μήνυμα θέλω να το στείλω εδώ, από την καρδιά της Θράκης, την Κομωτινή. Τιμούμε την ιστορία μας σε τέτοιους επαιτίους. Αντλούμε διδάγματα και κουράγιο για τις δύσκολες σημερινές συγκυρίες. Από αυτή την άποψη έχουν την σημασία τους, ότι και διδάγματα μας δίνουν και κουράγιο μας δίνουν. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της χώρας μας, ότι η διαδικασία που ξεκίνησε η κυβέρνησή μας θα ανοίξει το δρόμο για μια πιο επιτυχημένη πορεία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Η γενιά μας έχει ένα χρέος να παραδώσει την Ελλάδα στην επόμενη γενιά ισχυρότερη από ό,τι την παρέλαβε. Από ό,τι την παρέλαβε από την προηγούμενη γενιά, η οποία αγωνίστηκε
για να χτίσει τη σημερινή πατρίδα. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα έμπνευσης και διδαχής μέσα από τα επιτεύγματα των Ελλήνων όταν λειτουργήσαν ενωμένοι και αποφασισμένοι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο αγώνας του 21 ήταν ένας αγώνας που ανασυναίσθησε το έθνος. Ο αγώνας εκείνος, ο οποίος ξεκίνησε από μηδενική βάση, μας έφερε την ελευθερία μας. Δημιούργησε τη σημερινή Ελλάδα. Η σημερινή Ελλάδα δοκιμάζεται. Και όπως είπε στην διάρκεια της δοξολογίας ο ομιλητής, αυτή την περίοδο δεν είναι ότι χρωστάμε δανεικά. Φτάσαμε ως εδώ γιατί χάσαμε τα ιδανικά μας. Και αυτά τα ιδανικά, αυτές τις αξίες, οφείλουμε να τις ξαναβρούμε. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή για την, και για την Ορθοδοξία, βέβαια για τον Ελληνισμό κυρίως. Για μας εδώ μέρα χαράς και για μένα ως δήμαρχο, γιατί μετά από αρκετό καιρό είναι επιτέλους μια παρέλαση χωρίς κάγκελα. Ελπίζω να μην ξαναδούμε κάγκελα στις παρελάσεις μας και ελπίζω πάντα έτσι ο κόσμος να τις γιορτάζει όπως σήμερα. Η Επανάσταση του 1821 είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν οι λαοί αποφασίσουν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, τότε κανείς, όσο ισχυρός, όσο ανίκητος κι αν φαίνεται, δεν μπορεί να τους σταματήσει.